φτάνουμε στο τέλος της εβδομάδας. Σιγά σιγά στο Σαββατοκύριακο, το αγαπημένο. Έρχεται έτσι, Παντάνα Σατέλιου. Καλησπέρα. Ευγενία Σουλιωτάκη. Νίκη Μπελαδάκη. Φτάνουμε στο Σαββατοκύριακο και έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε και να σας προτείνουμε κιόλας. Αλλά εκτός του Σαββατοκύριακο, κορίτσια, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί για κάθε Σαββατοκύριακο που θα έρθει από εδώ και πέρα και θα πρέπει να πάμε στη θάλασσα, θα πρέπει να κάνουμε το μπάνιο μας, θα πρέπει να βγούμε το βράδυ μας το βράδυ για το ποτό μας. Άρα, τι χρειαζόμαστε? Αποτρίχωση! Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλες τις γυναίκες κάθε ηλικίας και εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε τους καλύτερους ειδικούς στην παρέα μας για να μας μιλήσουν για αυτό το θέμα και τελικά να μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Γιατί μας λυθούν όλες οι απορίες. Έτσι, γιατί γι' αυτό φροντίζουν τα κατάλληλα κέντρα όπως το Oasis Med και όλα αυτά θα τα μάθουμε πιο αναλυτικά από μία ειδικό η οποία είναι υπεύθυνη της αποτρίχωσης στα Oasis Med. Καλώς ήρθες, Φωτεινή Λαβά. Καλησπέρα, κορίτσια. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει πιο όμορφα η εκπομπή. Πραγματικά όμως. Είσαι μια παρουσία. δεν ξέρω πώς να την περιγράψω. Μην κάνω πολλά κομπλιμέντα από την αρχή. Θα τα κάνουμε μετά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αντιπροσωπεύεις την Oasis Med. Είναι ένα κέντρο εδώ στο Ηράκλειο. Από τα πολλά έχετε και στον Άγιο Νικόλαο και. Και στο Ρέθυμνο. Έχουμε δραστηριοποιηθεί στον ομό Λασιθίου, στη περιοχή του Αγίου Νικολάου και στο Ρέθυμνο. Σωστά. Τέλεια. Εμείς όμως θέλουμε να μας πας έτσι στο κομμάτι που απασχολεί όλες εμάς και τις μικρές και τις μεγάλες ηλικίες. Και θέλουμε να μας μιλήσεις γι' αυτό. Έχετε μια συγκεκριμένη μέθοδο στο Oasis Med? Πολύ σωστά. Μιας και το καλοκαίρι πλησιάζει, κορίτσια, θεωρώ ότι η αποτρίχωση είναι ένα φλέγον ζήτημα. Οπότε καλό θα είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο που μας παρακολουθεί για την καλύτερη αποτρίχωση με λέιζερ. Στα Oasis Med χρησιμοποιούμε λέιζερ αλεξανδρίτη της Candela Pro-U, τέταρτης γενιάς. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και μόνιμο αποτέλεσμα. Πρέπει να τονίσουμε ότι στη Laser Derma Clinic των Oasis Med έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό από το οποίο γίνεται η αποτρίχωση, καθώς και έμπειρους συνεργάτες για να έχουμε τον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Είναι επώδυνη η αποτρίχωση? Όχι. Στη Laser Derma Clinic των Oasis Med χρησιμοποιούμε, όπως σας προείπα, αλεξανδρίτη τέταρτης γενιάς Pro-U, που είναι το ασφαλέστερο μέσο και σύστημα αποτρίχωσης. Είναι μια καινοτόμα μέθοδος, δηλαδή είναι το ανανεωμένο σύστημα αποτρίχωσης του Laser αλεξανδρίτη, το οποίο θα μπορούσε να γίνει αποτρίχωση καλή, διότι περιέχει ένα σύστημα ψήξης. Άρα δεν μπουρνάει ο άλλος όταν είναι. Ακριβώς. Το ειδικό σύστημα ψήξης, DCD, δηλαδή Dynamic Cooling Device, ψεκάζει την περιοχή πριν από κάθε παλμό, την ψύχη, με αποτέλεσμα η όλη τεχνική να είναι ανώδυνη. Σαν να έχει μουδιάσει. Πολύ σωστά. Ναι. Από τη στιγμή που κάποιος αποφασίζει να κάνει λέιζερ, πόσες συνεδρίες χρειάζεται και πόσο καιρό θα του πάρει για να απαλλαγεί από την τριχοφία? Πολύ καλή ερώτηση. Οι συνεδρίες που χρειάζονται κατά μέσο όρο είναι 6 με 8 για το σώμα και 8 με 10 για το πρόσωπο, σε μεσοδιάστημα 45 ημερών. Να τονίσουμε ότι σε κάθε συνεδρία υπάρχει και επαναληπτική συνεδρία εντός 15 ημερών, ούτως ώστε το αποτέλεσμα να είναι ακόμα καλύτερο και μόνιμο. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθμό των συνεδριών? Ναι, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, όπως είναι το φύλλο, η ποιότητα της τρίχας, ο φωτότυπος, δηλαδή το χρώμα του δέρματος, καθώς και οι ορμονοεξαρτώμενες περιοχές. Πριν πάμε σε αυτό, γιατί είπε το φύλλο. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε μόνο για γυναίκες. Πολύ σωστά. Μιλάμε και για άντρες πλέον. Πολύ καλό αυτό που μας είπες, γιατί είδες, ξεκίνησα και είπα για γυναίκες. Τελικά όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί και τους άντρες και μάλιστα όσο περνάνε τα χρόνια, ένα παραπάνω. Και εμείς νομίζουμε ότι η αποτρίχωση απασχολεί μόνο το. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι γυναίκες. Για το γυναικείο που πλέον, πλέον η αποτρίχωση δεν είναι μόνο γυναικείο θέμα. Πολλοί άντρες καταφεύγουν σε αυτή τη μέθοδο. Είτε επειδή έχουν έντονη τριχοφία και πολλές φορές και κάποια θυλακίτιδα που συνυπάρχει. Οπότε, τι καλύτερο από το να κάνουν λέιζερ αποτρίχωση. Οι περιοχές που επιλέγουν συνήθως οι άντρες, για να γνωρίζουν κιόλας πολλοί που μας παρακολουθούν, είναι η πλάτη, το στήθος, τα χέρια, οι ώμοι, μπορούν να κάνουν ακόμα και στο πρόσωπο, στα ζυγωματικά, στο λαιμό, στα αυτιά, στα ρουθούνια, παντού. Ανέφερες πριν τις ορμονοεξαρτώμενες περιοχές. Τι συμβαίνει με αυτές? Καταρχάς, οι ορμονοεξαρτώμενες περιοχές
είναι οι περιοχές όπου έχουμε περισσότερη τριχοφυΐα και κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουμε. Αυτές οι περιοχές είναι τόσο στο σώμα όσο και στο πρόσωπο. Αυτό συμβαίνει γιατί τα ανδρογόνα υπερισχύουν των ιστρογόνων, με αποτέλεσμα να χρειάζονται περισσότερες συνεδρίες. Αλλά καλό θα είναι, από τη στιγμή που καταλαβαίνουμε ότι έχουμε κάποιο ορμονολογικό θέμα, να κάνουμε και μια θεραπεία παράλληλα με το λέιζερ μας για έλεγχο και ρύθμιση των ορμονών μας. Ούτως ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Και τι γίνεται με τα αποτελέσματα? Τα αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι έχουν μια μεγάλη χρονική διάρκεια? Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του λέιζερ που έχουμε. Ο Αλεξανδρίτης, τέταρτης γενιάς, εκιάται το μόνιμο αποτέλεσμα που θέλουμε. Οπότε... Και ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε πριν αλλά και μετά την αποτρίχωση? Αυτό που λέει Παντάρασα τώρα είναι πορεία όλων μας. Γιατί καμιά φορά σκεφτόμαστε και τις εποχές. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή λέμε, είναι καταλληλότερη εποχή ο χειμώνας, είναι το καλοκαίρι? Μήπως τελικά κάνουμε εμείς μόνοι μας κακό, αν έρθουμε καλοκαίρι, ας πούμε, να κάνουμε την αποτρίχωση? Αυτό υπάρχει και ο μύθος ότι δεν πρέπει να κάνουμε αποτρίχωση το καλοκαίρι. Αυτό είναι μια πολύ συχνή απορία των γυναικών για το καλοκαίρι και την εποχή. Απλά στην Oasis Med Laser Derma Clinic χρησιμοποιούμε και σε συνδυασμό το Laser Anti Young, πάλι του οίκου της Καντέλα, το οποίο είναι και για τα πιο σκουρόχρωμα δέρματα. Είναι καλό το προσωπικό να είναι εξειδικευμένο, ώστε μπορεί να βοηθάει και τις γυναίκες και τους καλοκαιρινούς μήνες που όλοι θέλουμε να μην έχουμε τρίχες. Και όσον αφορά τη διαδικασία που είπε η Παντάνεσα. Η διαδικασία πριν την αποτρίχωση, καλό θα είναι να έχουμε αποφύγει οποιαδήποτε μέθοδο αποτρίχωσης που συμβάλλει στο θύλακα της τρίχας. Δηλαδή, κερί, ηλεκτρικές μηχανές, τσιμπιδάκι, όλα αυτά καλό θα είναι να μην τα έχουμε κάνει πριν, διότι θέλουμε τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν για την ακρίβεια, διότι θα θέλουμε η τρίχα να είναι ελαφρώς ορατή, για να ξέρουμε να γίνει σωστά η διαδικασία. Γι' αυτό το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι ένα ξύρισμα 2 με 3 ημέρες πριν. Και μετά? Μετά τη διαδικασία, μετά τη λέιζερ αποτρίχωση, ίσως παρακολουθήσουμε ένα μικρό ερήθημα ή ένα ίδημα σε κάθε θύλακα, πολύ φυσιολογικό. Οπότε καλό θα είναι να βάλουμε κάποια καταπραϊντική κρέμα για να είναι βελούδινο το δέρμα. Κρεμούλα, δηλαδή. Αυτό συμβαίνει σε κάθε περίπτωση, προφανώς. Είναι απλά μια κρεμούλα να τη βρούμε. Και ειδικά σε ευαίσθητα δέρματα, έτσι. Σε ευαίσθητα δέρματα. Εκεί τώρα, όσον αφορά τα ευαίσθητα δέρματα, δεν είναι ποτέ απαγορευτικό μια τέτοια μέθοδος, έτσι? Όχι, δεν είναι απαγορευτική η λέιζερ αποτρίχωση. Βοηθάει πάρα πολύ, δεν έχουμε κανένα θέμα ούτε σε κάποια ευαίσθητη περιοχή. Γίνεται παντού, σε όλο το σώμα και σε νεαρά κορίτσια. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και το σημαντικότερο είναι ότι το αποτέλεσμα είναι το μόνιμο. Αυτό πρέπει να τονίσουμε. Γιατί είναι καλό με ένα λέιζερ τέταρτης γενιάς, όπως σας προείπα, να γίνει το σωστό αποτέλεσμα. Όταν υπάρχει. Και αυτό ζητάμε κιόλας. Και αυτό έτσι ζητάμε, ναι. Αυτό είναι σωστό. Όταν οι υπάρχει μια υπεύθυνη κυρίως σαν εσένα σε αυτό το κομμάτι, ειλικρινά δεν γίνεται να μην έρθεις, να μείνεις στα χέρια σου και να αναλάβεις εσύ τον από που να έχεις εμπιστοσύνη. Και είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή να υπάρχει μια τέτοια σχέση σε πελάτη και εννοείται, την κοπέλα που είναι υπεύθυνη. Προσπαθούμε όλο το προσωπικό να είναι ευδιάθετο, να έχει μια ωραία προσέγγιση, κάνουμε ευαίσθητες περιοχές, κάνουμε τις γυναίκες πιο όμορφες. Είναι ωραία να νιώθεις εμπιστοσύνη και οικεία, να χαλαρώνεις κατά τη διάρκεια και να αφαιθείς για το καλύτερο αποτέλεσμα. Και όταν βλέπεις μια όμορφη γυναίκα, εννοείται ότι θέλεις να γίνεις και εσύ όμορφη στα χέρια της. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να σε εμπιστευτεί κανείς. Τι γίνεται τώρα, πού θα σας βρούμε στο Ηράκλειο, πού είναι το Oasis Med? Στο Ηράκλειο βρισκόμαστε στην οδό Γεωργίου Γεωργιάδη, 25 Παύλα 27 και γωνία Κάσου. Εκεί κάνουμε και τη λέιζερ αποτρίχωση και διάφορες άλλες θεραπείες. Θα μπορείτε να μας επισκεφτείτε εκεί για μια ενημέρωση λέιζερ, να ξεκινήσουμε, να σας κρίνουμε, να δούμε τον τύπο της τρίχας σας, το φωτότυπο, όπως σας προείπα, έχει σημασία να σας κρίνει πρώτα ο ειδικός και μετά να προχωρήσουμε στην αποτρίχωση.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αφιερώνεται χρόνο στον άνθρωπο που θα έρθει και θα σας εμπιστευτεί. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, το γνωρίζουμε αυτό. Οπότε θα θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εξατομικεύεται η θεραπεία για να γίνει και το καλύτερο αποτέλεσμα, όπως είπες. Πολύ σωστά. Και όπως σας είπα, και οι άνδρες χρειάζεται να το κάνουν αυτό. Οι γυναίκες ένα παραπάνω, όπως θέλουμε να νιώθουμε όμορφες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Mm-hmm. Γυαλίζει το δέρμα. Θα μας πεις λίγο κάποιο έτσι βασικό μύθο που υπάρχει συνήθως γύρω από την αποτρίχωση. Παράδειγμα, εγώ που είμαι λευκή και φοβάμαι. Τελικά τι ισχύει, δεν έχει να κάνει τόσο με το. Μας το είπες βέβαια και στην αρχή, αλλά έτσι για να λύσουμε τις απορίες αυτές. Ή αν τις ξανθές τρίχες που έχει ξανθές τρίχες, τις πιάνει ή τελικά όχι. Υπάρχει. Περισσότερο, ας πούμε, τις μελιχνές. Γενικά θέλουμε να αποτρέψουμε τις γυναίκες από αυτό το φόβο που νιώθουν. Είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σου. Γιατί εμείς θα σας βοηθήσουμε ώστε να αφαιθείτε στα χέρια των ειδικών. Τι συμβαίνει με τα δέρματα τώρα? Το λευκό δέρμα σίγουρα έχει καλύτερο αποτέλεσμα από ότι ένα πιο σκούρο. Γενικά όσον αφορά τη λέιζερ αποτρίχωση, διότι το αλεξανδρίτη στοχεύει στη μελανίνη της τρίχας. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε και το anti-young laser, το οποίο βοηθάει ακόμα περισσότερο στα σκουρόχρωμα δέρματα. Βέβαια, κρίνουν όλοι οι ειδικοί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και όσον αφορά τις ξανθές τρίχες, με το πέρας των συνεδριών λεπταίνουν, γίνονται πιο μαλακές, με αποτέλεσμα να είναι μόνιμο και το αποτέλεσμα. Επειδή αναφέρθηκε σε ειδικούς, τι άλλες ειδικότητες υπάρχουν εκτός από αισθητικούς για να κρίνουν το δέρμα, την κατάλληλη θεραπεία? Υπάρχουν εννοείται έμπειροι δερματολόγοι, οι οποίοι εκπαιδεύουν το προσωπικό, τους αισθητικούς, υπάρχουν νοσηλεύτριες και πάει με ροή όλο το θέμα. Και είναι ένας χώρος, γιατί εγώ τον έχω επισκεφτεί, κορίτσια, είναι ένας χώρος που μπαίνεις μέσα και ηρεμείς, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι μια γυναίκα που έχει το άγχος από μόνη της έτσι κι αλλιώς. Σωστά, σωστά. Αχ, και πώς θα πω τώρα και πονάω και φοβάμαι. Εννοείται ότι αυτό είναι το περιβάλλον. Όντως είναι προσωπικό. Σωστά, πρέπει να είναι οικείο το περιβάλλον. Να υπάρχει αυτή η χαλαρή ατμόσφαιρα. Χαλαρή ατμόσφαιρα, ωραίους τόνους. Δηλαδή να έρχεται η γυναίκα και να χαλαρώνει. Έτσι όπως είναι η εποχή, χρειαζόμαστε λίγη χαλάρωση, θεωρώ. Οπότε τι καλύτερο που την επισκεφτείτε, ναι, την ως Med Laser Derma Clinic. Και όλες όσες παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Έτσι να τολμήσουν και να δοκιμάσουν έστω την επαφή της γνωριμίας, έτσι. Ακριβώς. Και πιστεύω ότι και θα πιστούν, βλέποντας το αποτέλεσμα βέβαια δεν το συζητώ, αλλά και μόνο που σας γνωρίζει κάποιος, έτσι, εμπνέεται έναν αέρα εμπιστοσύνης και μια ασφάλεια στον άλλον. Αυτό είναι θετικό για μας, ευχαριστούμε. Και αυτό θέλουμε, δηλαδή η κάθε γυναίκα είναι διαφορετική. Πρέπει να είναι όμορφη, πρέπει να την κάνουμε να νιώθει καλά και ευχάριστα γενικά. Είστε το εργαλείο της ομορφιάς μας, θα πω εγώ. Ναι, μας προσέχετε, μας φροντίζετε. Ακριβώς, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Στην αποτρίχωση, τι άλλο έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι... Ας πούμε για τον Αλεξανδρίτη. Εγώ είχα δει στο site σας, το είχα διαβάσει, ότι το λέιζερ είχε ανακαλυφθεί από τον Άινστάιν. Το 1916 γράφατε στο site σας. Μετά αρχίσαν να χρησιμοποιούν το ρουμπίνι και μετά ως πολύτιμο λίθο χρησιμοποίησαν τον Αλεξανδρίτη. Είναι πολύτιμος λίθος λοιπόν ο Αλεξανδρίτης. Ακριβώς. Ο Αλεξανδρίτης όντως είναι πολύτιμος λίθος όπως το λες. Και πόσο μάλλον το εξειδικευμένο και το ανανεωμένο μοντέλο του με την ειδική ψήξη που έχει μέσα, αυτό που παρέχουμε εμείς στα κέντρα μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύτιμο λίθο. Γίνεται όλη η διαδικασία. Όσοι προσέχουν το δέρμα μας. Έτσι είναι. Φωτεινή, δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά έμεινα μάλιστα στις απορίες μου και τους φόβους μου. Τουλάχιστον σαν πελάτησα. Έτσι. Μας έπεισες. Ναι. Και πιστεύω ότι μία δοκιμή αυτό. Αρκεί μία δοκιμή στα χέρια σας. Μία δοκιμή όντως θα σας πείσει. Επειδή αναφέρατε και το site πριν, καλό θα είναι να σας ενημερώσω και τον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι ανεβαίνουν συνεχώς οι προσφορές μας και έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη στους φοιτητές, στους μαθητές, στα νέα κορίτσια και αγόρια που θέλουν να κάνουν αποτρίχωση. Και να έχουν μια καλή βάση, έτσι, να ξεκινάνε από κάτι ποιοτικό. Σωστά, γιατί καλύτερα να ξεκινήσεις από κάτι ποιοτικό από το να παιδεύεσαι με διάφορους μεθόδους. Οι οποίοι δεν θα σου δώσουν και το μόνιμο αποτέλεσμα. Οπότε μπορείτε να τα παρακολουθείτε. Και... Πες μας και για το site. Το site είναι OASIS-MED.
One Day Clinic και είναι και στο Instagram, μπορείτε να μας βρείτε. Τέλεια. Όσοι σημαίνετε κρέτ και επίσης είναι στο Facebook. Ναι. Και είναι και πολύ κατατοπιστικό το site, δηλαδή εγώ μπήκα και ό,τι πληροφορία ήθελα τη βρήκα. Προσπαθούμε να έχουμε όλα μας τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό, γενικά να παίρνει ο κόσμος μια ιδέα του τι παρέχει. Να γνωρίζει που έρχεται. Ναι. Και να δει τι του ταιριάζει, γιατί ναι, βλέπεις. Εκεί μπορείς να επιλέξεις, όντως. Και μπορείς να βρεις και κάτι άλλο που θέλεις να κάνεις και να το ήξερες ότι θέλεις να το κάνεις. Κάτι που δεν ήξερες ότι υπάρχει. Σωστά. Μπορείς να το βρεις αυτά. Οπότε και το site είναι καλή μέθοδος, δηλαδή για να... Κατατοπιστικότατο. Ευχαριστούμε και από μια ενημέρωση θα σας πείσει και να προχωρήσουμε. Και από ένα τηλεφώνημα εννοείται. Εννοείται. Oasis Med και στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο και στο Ρέθυμνο. Και εντάξει, εγώ νομίζω ότι όσοι μας παρακολουθούν θα ανατρέξουν εδώ, γιατί θα θέλουν να γνωρίσουν μια τέτοια υπεύθυνη. δεν σου κάνω μεγάλο κομπλιμέντο, να ξέρεις, λέω την αλήθεια. Η αλήθεια, όντως λέει αλήθεια πάντα. Ναι, και έτσι που το συζητήσαμε και εμείς με τα κορίτσια πριν έξω, είναι αυτό. Όταν νιώθεις αυτή την ασφάλεια και τα βλέπεις ένα λαμπερό πρόσωπο όπως εσύ. Και φρέσκο. Εσύ. Έτσι. Είναι θέλουμε φρέσκο. Και εμείς να μοιάσουμε στην ειδικό που έρχεται να μας δώσει τη λύση. Αυτό είναι πολύ θετικό. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Και εσείς είστε εξαιρετικές και πολύ ωραίο κλίμα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αποτρίχωση στα Oasis Med και για ό,τι άλλο. Γιατί δεν είστε ειδικοί μόνο στο κομμάτι της αποτρίχωσης. Σωστά, όχι, ναι. σε θεραπείες προσώπου, σώματος, ό,τι αφορά την ομορφιά, μπορείτε να ανατρέξετε στην Oasis Med Laser Derma Clinic. Έτσι, το εργαλείο μας στην ομορφιά. Θα το χρησιμοποιήσουμε. Σαν σλόγγαν θα το γράψουμε. Λοιπόν, Φωτεινή, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που εγώ σας ευχαριστώ μας. Για τη φιλοξενία. Μας ομόρφινες. Ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που μας προσφέρετε σε εμάς τις γυναίκες. Θα κάνουμε συνεχώς το καλύτερο δυνατό για τις γυναίκες και για τους άντρες, όπως είπαμε. Έτσι, ναι, έχουμε μείνει εμείς τις γυναίκες. Κοιτάξτε, έχουμε πέρα δύο άντρες από πίσω από τις κάμερες, οι οποίοι μας κάνουν νοήματα όλη την ώρα. Έτσι, να στείλουμε και άντρες. Γιατί όχι. Βέβαια. Καλοκαίρι έρχεται. Καλοκαίρι έρχεται και το χρειάζονται και οι άντρες και οι γυναίκες. Η ομορφιά δεν είναι ένα εργαλείο μόνο των γυναικών. Όχι, βέβαια. Δεν είναι και μόνο του καλοκαιριού. Είναι και του χειμώνα, αλλά τώρα εντάξει. Εν όψη καλοκαιριού το συζητάμε παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα περάσουμε στα νέα της ημέρας από το newcrete.gr και επιστρέφουμε.